Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο φέρεται να βυθίστηκε από το Ουκρανικό πυροβολικό στον ποταμό Δνήπυρο την Τρίτη. Ισχυρίστηκε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων τη Ουκρανία. Σύμφωνα με ξένο μέσο μαζική ενημέρωση, η κλάση του σκάφου εξακολουθούσε να καθορίζεται όπω ανέφερε το Γενικό Επιτελείο στο Facebook. Μία υπέρυθρη φωτογραφία που συνοδεύει την ανακοίνωση δείχνει κάτι που φαίνεται να είναι ένα περιπολικό σκάφο που καίγεται. Το Ουκρανικό Πυροβολικό, πυροβολή επιτυχώ ένα ρωσικό πολεμικό σκάφο στον ποταμό Δνήπυρο έγραψε στο Twitter το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνα την Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίε, το πλοίο βρισκόταν στο δέλτα του στρατηγικού ποταμού που διχοτομεί την Ουκρανία καθώ και την πρωτεύουσα τη Κίεβο. Το Νοέμβριο, οι ρωσικέ δυνάμει υποχώρησαν στην ανατολική όχθη του ποταμού. Η Ουκρανική πόλη Λιμάνι Χερσόνη, η οποία ανακαταλήφθηκε τον Νοέμβριο μετά την κατοχή τη από τη Ρωσία από τι αρχέ Μαρτίου, βρίσκεται στι εκβολέ του Ντνίπρο, όπου ο ποταμό ρέει ανάμεσα από πολλά νησιά στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του κόλπου Ντνίπροφσκα. Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνα δημοσίευσε τον ημερήσιο αριθμό των ρωσικών απολειών την Τρίτη, με ένα επιπλέον πολεμικό πλοίο να φέρει την ένδειξη βυθισμένο. Ανεβάζοντα τον απολογισμό σε 17 από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου. Ενώ ο ρωσικό στόλο τη Μαύρη Θάλασσα ξεπερνά κατά πολύ τον Ουκρανικό στόλο αριθμητικά και έχει μεγάλο βαθμό ελέγχου στη θαλάσσια κυκλοφορία στη Μαύρη Θάλασσα, δεν μπόρεσε να επιτύχει ναυτική περιοχή στη θάλασσα λόγω των δυνατοτήτων μάχη ξηρά θαλάσση τη Ουκρανία. Τα δυτικά έθνη έχουν προμηθεύσει στην Ουκρανία πυράβλους κατά των στόχων όπως τα χαρπούν, αλλά έχει επίση το δικό της πύραυλο Νέπτουν που έχει αναπτυχθεί εγχώρια, ένα ζευγάρι από τα οποία χρησιμοποιήθηκε για να βυθίσει την αυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας Μόσκβα. Η βύθιση των ρωσικών πολεμικών πλοίων έχει αποκτήσει μεγαλύτερο συμβολικό νόημα για την Ουκρανία στον πόλεμο, ειδικά διαδικτυακά, όπου έχει αποκτήσει μια πρωταρχική ιδιότητα ενημέρωση. Κατά τις πρώτες ώρες της εισβολής, το Μόσκβα ήταν μέρος της ειδική ομάδας που κατέλαβε το Snake Island. Οι φρουροί που βρίσκονταν εκεί αρνήθηκαν να παραδοθούν. Το πείσμα των φρουρών και ανταπόκριση στο Μόσκβα και το βυθισμά του φαίνονται ακόμη και σε κάρτ ποστάλ και γραμματόσιμα. Η επίθεση με ντρόουν σε πλοία του στόλου τη Μαύρη Θάλασσα πέρυσι μπορεί να θεωρηθεί μια δοκιμασία μάχη για τι δυνατότητε των Αμερικανικών ντρόουν Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.